Η σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη τον θάνατο του επίτιμου μέλους της, σπουδαίου δημοσίου ανδρός και κορυφαίου μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, και με ψήφισμά της αποφάσισε τα εξής: να αναρτηθεί μεσίστιος η σημαία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών επί τρεις ημέρες. Να κατατεθεί Στέφανος Δάφνης επί του σωρού του Εκλυπώντος. Να αποσταλεί συλληπιτήριος επιστολή στην οικογένεια του Εκλυπώντος και να δημοσιευθεί το παρόν στον ημερήσιο τύπο. Ο Μίκης όλων των Ελλήνων υπήρξε μια επιβλητική προσωπικότητα για τη χώρα μας και τον ελληνικό πολιτισμό, αφήνοντας ως παρακαταθήκη ένα έργο ανεκτίμητης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας. Ήταν ένας φωτισμένος καλλιτέχνης και ένας εξαίρετος διανοητής που συνέβαλε ουσιωδώς στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας του ελληνικού πολιτισμού. Η καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και η ευρύτερη πολιτική και κοινωνική του δράση επηρέασαν το κοινωνικό γίγνεσθε και τον ανέδειξαν ως μία από τις πλέον ιστορικές προσωπικότητες της χώρας μας με διεθνή ακτινοβολία. Το έργο του είναι μνημειώδες και διεθνούς αναγνωρίσεως. Υπήρξε ακατάβλητος αγωνιστής υπέρ της ελευθερίας και των αρχών της δημοκρατίας και το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας και της Ευρώπης. Για τη θλιβερή αυτή απώλεια, ως πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, μεταφέρω τα θερμά συλλαπητήριά μου και μάλιστα τα συλλαπητήρια όλων των μελών της Ακαδημίας, του ερευνητικού και του διοικητικού μας προσωπικού, προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η απουσία του θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αιωνία του η μνήμη.